Μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στην Ημαθία, στη Βέρεια συγκεκριμένα, στον κύριο Πατσιαβούρα, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, για να μας πει και αυτός, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να μας πείτε λοιπόν πώς κινήθηκε η αγορά της Βέρειας στις γιορτές. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημίση. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας και σε όσους μας ακούνε. Και χρόνια πολλά. Βεβαίως. Πώς κινήθηκε λοιπόν η αγορά στις γιορτές? Το επιδιωκόμενο σε αυτές τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων ήταν να πετύχουμε το περσινό δεδομένο. Κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες, όλη η αγορά, όλοι οι καταστηματάρχες, ο Εμπορικός Σύλλογος πρωτοστάτησε στο να δημιουργήσει χριστουγεννιάτικο κλίμα στους δρόμους της αγοράς της Βέρειας. Καταφέραμε να πετύχουμε να δημιουργήσουμε το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευθυμία στους καταστηματάρχες και κατόπιν στους καταναλωτές. Δεν καταφέραμε όμως να πετύχουμε το επιθυμητό οικονομικό αποτέλεσμα. Mm. Ο κόσμος κυκλοφόρησε και κυκλοφόρησε όχι απλώς στους δρόμους. Επισκέφθηκε τα μαγαζιά, ενδιαφέρθηκε να ψωνίσει. Παζάρισε τις τιμές, πέτυχε τις τιμές σε αυτές που ήθελε. Τα χρήματα δεν φτάναν όμως για να συμπληρώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που είχαμε πάλι ως στόχο. Κακά τα ψέματα. Η καιρή μας είναι πολύ δύσκολη. Η ρευστότητα είναι φοβερά λίγη. Ο κόσμος θέλει να κάνει το shopping therapy, θέλει να πάρει αυτά που του χρειάζεται, να κάνει τα δωράκια του. Ήταν πάρα πολύ περιορισμένη τα αυτά. Εμείς έχουμε καταγράψει μια απώλεια της τάξης από 20 μέχρι 30% στην αγορά της Βέρειας. Μάλιστα. Σημαντική απώλεια, κύριε Πατσιαβούρα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα χαϊδέψουμε πια, να μιλάμε με πραγματικότητες. Το ότι την επόμενη μέρα που ανοίξαμε στις 3 του μήνα, που ήταν εργάσιμη, τα περισσότερα μαγαζιά κατακλείδανε τον Εμπορικό Σύλλογο για να πάρουν άδειες προσφορών δεκαημέρου, εν ώψη των εκπτώσεων που μας έρχονται την επόμενη Δευτέρα, αυτό για μας λέει πολλά. Ναι, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν μπόρεσε να πουλήσει όσα έπρεπε να πουλήσει. Αναγκάστηκε να τα βγάλει αμέσως προσφορές. Τι θα γίνει με τις εκπτώσεις, κύριε πρόεδρε? Με τις εκπτώσεις, ό,τι δεν πουλήθηκε θα πουληθεί στις εκπτώσεις. Είναι πολύ γενναίες οι εκπτώσεις που κάνουν ήδη μέσα στα μαγαζιά τους οι καταστηματάρχες. Για αυτούς που δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα ή πληρώθηκαν αργά, νομίζω ότι θα υποφεληθούν, θα πετύχουν πολύ καλύτερες τιμές από ότι αν είχαν τα χρήματα και ψώνιζαν. Και τι θα γίνει με την Κυριακή? Η Κυριακή στις 19 είναι καθαρά προαιρετική Κυριακή. Είναι μια Κυριακή που μας τη φυτέψανε χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν ήταν κάτι που θέλαμε. Ο εμπορικός κόσμος της Βέρειας σε δύο γενικές συνελεύσεις που κάναμε για το αν θα ανοίξουμε τις Κυριακές αυτές που μας επιβάλλαν ήταν αρνητικός με ψηφοφορίες του. Βέβαια, αν ήταν θετικός, εμείς θα βγαίναμε και θα προτείναμε κάποιο πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων. Επειδή όμως δεν ήταν θετικός το να ανοίξουν, δεν μπορούμε να προτείνουμε. Είναι καθαρά προαιρετικό, όποιος θέλει θα ρίξει. Όποιος θα ευελπιστήσει να πάει για το καλύτερο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε να πρόεδρε. Καλά, να είστε καλά. Καληνύχτα σας και καλή χρονιά. Καλό σας βράδυ.